Yeah, they are. They are. Yeah. If Volada plays like they played the second half, they're going to get destroyed. Χθες το αλλάζω. Τέσσερα, 4-0. Κοίτα εδώ που τα λέμε. Κανένας. Θα πω γιατί. Καλά, το χθεσινό παιχνίδι χρήζει μεγάλης ανάλυσης από μεγάλους προπονητές. Είχε 80-20 κατοχή το ΣΠΟΑ και η Βολάδα μας δεν κόρθηκε, έκανε ευκαιρίες. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δηλαδή... Χτυπήσεις αντεπιθέσεις. Άρα, πώς σου λένε αυτούς, έχεις γράψει το δίκτυο, ποιο, τις ομάδες ποιες είναι. Πες πώς δεν σκόραν. Γράφει τώρα, ε. Μανουλής, 5 γκολ μόνος. Χαζαντώνης εκτελεί το out, μπάλα στο χώρο του κέντρου, Ριστάκης πηδάει, χάνει την μπάλα από τον Σαρή, μπάλα στους παίκτες του Όθους, ο Σαρής με τον Ριστάκη, Ριστάκης. Διώχνουν οι παίκτες του Μεσοφορίου με τον Ορφανό, Βλάχος. Μόσιος, Χρυσιώτης, Γιαννουράκης, Λέου, Λάγιο Άουτ για το Μεσοχώρι. Λίκος, ο Λίκος τον αδερφό του, ξανά Λίκ, παθιά παλιά, πάρα στα χέρια του Χαζαντώνη, ας πρόξουμε στην περιοχή. Χαζαντώνης ευκαιρεί το ελεύθερο. Ορφανός θα κόψει, φλάγιο out για την ομάδα του Όθους. Δεν ξέρω ποιος παίκτης μας τους λένε. Εντάξει. Ποιος θες, πες. Το 6 του Μεσοφορίου, πώς το λένε. Μόσιο. Μούσης. Και το επίθεση. Αυτός. Αυτός. Αυτός είναι... Το άλλος είναι Παραγιός, δεν είναι το 4. Το 4 τι, πώς το λένε, Χιώτη. Πολύ τι. Όχι, Τζόμα, Παραγιός δεν είναι. Παραγιός. Και το Στάθιο ξεχνάει το πόνο με το Στάθιο. Ε? Α, ο Στάθιο. Ο Στάθιο. Κοντήλης. Ένα κόρνερ δεξιά για την ομάδα του Όθους. Εκτελείται.
Μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Λέουν, μπάλα πάνω τα δοκάρια. Ένα πολύ χρήσιμο παιχνίδι σήμερα, το η ομάδα του έδωσε και 6 βαθμούς. Με ένα βαθμό ακόμα είναι σίγουρα στα ημιτελικά. Η ομάδα του Μισοφορείου θέλει οπωσδήποτε νίκη. Εκτελεί ο Λύκος. Θα κόψει την μπάλα ο Μεριστάκης. Με ένα βαθμό πρώτη στον όμιλο. Καμπούρης. Μπάλα χτυπά σε παίκτη του Μισοχωρίου, πλάγι out ξανά για την ομάδα του Όθους. Η ομάδα του Όθους που προέρχεται από δύο νίκες, 3-0 επί των Πυλών και 1-0 επί της Αρκάσας. Μπάλα στην περιοχή, κόβουν οι παίκτες του Μισοχωρίου, πάλι πλάγι out. Το Μισοχώρι έχει μία ήττα 1-0 από την Αρκάσα και μία νίκη 5-0 επί των Πυλών. Διώχνουν οι παίκτες του Μισοχωρίου, ο Μάλτας κυνηγάει την μπάλα, ο Βλάχος, ο Μάλτας θα κερδίσει την μπάλα και θα κάνει ένα φάουλ ο Καμπούρης πάνω στον Μάλτα. Ένα φάουλ έξυπνο, σταματήσει την αντεπίθεση αυτή του Μισοχωρίου. Ο Μούσης πάνω στην μπάλα τώρα. Ο Μούσης είναι ένα νέο πρόσωπο στα γήπεδα της Καρπάθου, είχε ξαναγωνιστεί μια αγωνιστική πριν από μερικά χρόνια. Ο Μούσης εκτελεί, τα φτιάχνουν παλιά, βγαίνουν δύο παίκτες του Μισοχωρίου, θα κόψουν, σαρί στο σουτ, κόντρες και η μπάλα καταλήγει out. Διαμαρτυρίες από τον Λύκο, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Από ό,τι διακρίνω για το Μισοχώρι παίζουν τρεις Λύκοι. Τελείται το out, την πάρα στο χώρο του κέντρου. Ελέγχει ο Μούσης. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στο Μεδούρη, ένα νέο πρόσωπο και αυτό στην ομάδα του Μισοχωρίου φέτος. Ο Μούσης τώρα εκτελεί το ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Μούσης δυνατά, η μπάλα πάνω στο τείχος. Δεξιά η μπάλα από το Παναγιώτο στον Λυριστάκη. Λυριστάκης περνάει, βγάζει πολύ μόνο παλιά στον Κοντήλη, αλλά ο Κοντήλης είναι πλάγιο. Ολέ, 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 δεν θα σε αφήσω ποτέ. Και οι χούλιγκαν της εξέδρας. Ο Ορφανός θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Offside, κόβει ο Χρυσιώτης. Ο Λέος θα διώξει μπαλά πάνω στον Γιαλουράκη. Γιαλουράκης έχει μπροστά τον Μούση. Μούση θα κόψει, Παναγιώτου. Παναγιώτου θα βρει τον Γιαλουράκη. Καλουράκι στο χώρο του κέντρου, προστής ο Λέου. Κοντήλης, Λέου. Ο διαιτητής θα σφυρίξει ένα φάουλ, αφήσει τη φάση να εξελιχθεί. Αλλά η μπάλα κατέληξε πέρα στην Μισοχωρίου, οπότε επιστρέφει στο προηγούμενη φάση. Πάω στην μπάλα είναι ο Βλάχος. Που παίζει φέτος για πρώτη φορά για την ομάδα του Άρη. Βλάχος, χαμηλά, περνάει μπάλα απευθείας έξω. Ο Καραμινάς στείλει την μπάλα, το out θα το εκτελέσει ο Σακέλης.
Παίρνει φορά ο Σακέλη να εκτελέσει αυτό το out. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, Μούσης, Λέου θα κόψει. Λίκος, ξανά Λέου, ο Γιώργος αυτή τη φορά, Κώστας Λέου, Γιώργος Λέου, Καμπούρης, διώχνει όπως όμως μπάλα μπροστά, πλάγιο out για την ομάδα του Μεσοχωρίου. Κονδύλης θα πάρει την μπάλα ο Βλάχος. Διώχνουν με το παραγείο μέχρι του Μεσοχωρίου και η μπάλα πάει στο Λίκο. Λίκος αμέσως με την παλιά. Μπροστινή παλιά και ο διαιτητής σημειώνει σε θέση offside τον Γιώργο τον Μάλτα. Μια φάση η οποία δεν φάνηκε να είναι offside. Όπως έχουμε βρισκόμαστε περίπου στην ευθεία που έγινε η πάσα. Ο Λέο θα εκτελέσει αυτό το offside. Μπάλα έξω την περιοχή, θα κόψει την πέφτυση του Μεσοχωρίου. Λίκος σπρώχνει τον Βλάχο και κερδίζει το φάουλ αυτό το μακριά από την περιοχή. Λίγο κάτω από τη σέντρα. Ο Λέου, ο Γιώργος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, συγγνώμη. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Βαθιά παλιά στην περιοχή. Κονδύλης παίρνει την κεφαλιά. 1-0 για την ομάδα του Όφους. Πήδηξε μόνος του, μπορούσε να παρενοχλείται από κανένα. Και ήταν πολύ εύκολο να πετάξει την μπάλα στην απέναντι πλευρά του τερματοφύλακα για να ανοίξει το σκορ για το Όφος. 1-0 λοιπόν για το Όφος. Στο 10ο λεπτό περίπου με αυτό το τέρμα ανοίγει το δρόμο για την πρώτη θέση στον όμιλό του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φανατική φίλαθλη του Άρη. Το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει, ο Βλάχος στο χώρο του κέντρου, Βλάχος πήγε προς το Μούση, ο Μούση θα του πάρει την μπάλα. Μούσης μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Όφους. Λέου εκτελεί το πλάγιο πολύ δυνατά. Τώρα πάει ο Σακέλης. Σακέλης παθιά παλιά. Βλάχος Παναγιώτου θα κόψει. Λυριστάκης Λέου, όπως η μπάλα απέναντι πάνω τα αποδυτήρια. Ορφανός θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο έξω περιοχή. Παραγιός Γιαλουράκης, Γυριστάκης, Ορφανός καθιά παλιά χωρίς να βλέπει πού, είναι πάρα στα χέρια του Χατζαντώνη. Λυριστάκης, κακό κοντρόλ, μπάλα πλαγιότητα την ομάδα του Μεσοχωρίου. Ορφανός εκτελεί, μπάλα στο Μεδούρι. Μαρκάρεται αυτός, πλάγιο out την ομάδα του Μεσοχωρίου, ο Μεδούρης. Πλάγιο out για το Όφος λέει ο διαιτητής. Ενώ ο Λάιρον έδειχνε από την άλλη πλευρά. Δεν συμφωνήσαν εδώ πέρα βοηθούν με τον διαιτητή. Τελείει το πλάγιο, Καμπούρης, Βλάχος, Παναγιώτου πολύ ωραία παλιά για τον Γιαλουράκη, αυτό θα σουτάρει ανάμεσα από δύο και είναι το 2-0, εύκολα και απλά, το 13ο λεπτό, 2-0, μια προβολή από τον Γιαλουράκη ανάμεσα από δύο παίχτες, συμπάρχουν
πάει απέναντι στην από τη γωνία που προσθέτει ο τερματοφύλακας. 2-0. Σκόρε λοιπόν ο Γιαλουράκης. Μπούσης. Στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει. Σαρίς. Παραγιός. Φανός. Σακέλης. Σακέλης. Θα βρει τον Νερούρη. Κακό κοντρόλ. Κυριστάκης. Καμπούρης. Κυριστάκης. Κόβουν υπέρ του Μισοχωρίου. Παραγιός. Έρχεται ο Λέο δυνατά από Κωστής. Κοντήλης. Παναγιώτου. Κυριστάκης. Βγάζει την μπάλα για τον Βλάχο. Πολύ δυνατά είναι πέρα πλάγιο άτομο την ομάδα του Μισοχωρίου. Όχι, ωραία ήταν και τα δύο ήταν ωραία παιδιά. Πλάγιο ξανά, είναι η ομάδα του Μισοχωρίου. Το όθος λέει τώρα Λάισμαν. Έλα με πήρες. 2-0 το όθος. Σε 15. Πλάγιο ξανά για την ομάδα του Άρη. Εκτελεί το πλάγιο. Καμπούρη στην περιοχή μπάλα. Σε Λιριστάκη. Κόβουν οι παίχτες του Μισοχωρίου. Βάζει μια παλιά για τον Μάρτα. Θα κόψει ο Σιώτης. Και ο Γιαλουράκης θα κάνει φάουλ. Εκτελεί το φάουλ. Μούσης. Μούσης. Φάουλ. Από τους παίχτες Βόθους. Συγκεκριμένα από τον Γιαλουράκη. Μούσης. Μούσης, θα μπορούσαμε να πούμε τα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει ότι ίσως είναι το καλύτερο κεντρικό χαφ της στιγμής στην Κάρπαθο. Καθιά παλιά. Χαζαντώνης ελέγχει. Ο Μάρτας δεν μπορούσε να πάρει κεφαλιά. Ούτε ο Λίγος. Χαζαντώνης στο κέντρο, Κοντήλης τον τρολάρει και παίρνει το φάουλ από τον Νίκο. Παναγιώτου, Βλάχος, Βλάχος προς την μπάλα τώρα, φεύγει ο Βλάχος. Παναγιώτου. Γιαλουράκης, το παιδί παίρνει μια χιλιαρή κεφαλιά, είναι πάρα στα χέρια του Καραμινιά. Καραμινιάς, Σακέλης, Λίκος, Λέου θα κόψει. Ξανά ο Λέου θα παίρνει την κεφαλιά, είναι πάρα στο Βλάχο. Βλάχος περνάει δύο παίχτες, μπαίνει στην περιοχή. Κάνει τη σέντρα και ο Καραμινιάς θα μπλοκάρει. Καραμινιάς θα δώσει τον Μούση, Μούση στον Λίκο. Καραμινιά, πάνε. Μούσης πάλι. Λίκος. Στον αδερφό του. Μάντας. Λίκος. Λέω το μαρκάρι δυνατά. Πλάγιο για την ομάδα του Μισοχωρίου. Ο Λίκος στο πλάγιο. Στον άλλο τον αδερφό του. Θα κόψει ο Κριτσιώτης. Θα διώξει. Βλάχος. Βλάχος. Δεν είναι! Δεν είναι offside! Πού είναι offside, παιδιά! Πού είναι offside! Ο τέτοιος το κλώτσισε! Έφαγε πάνω στο χωρίο. Είναι από κόντρα! Έφαγε πάνω στο χωρίο. Δεν είναι offside! Πρέπει να κλωτσίσει! Κόντρα είναι! Δεν είναι offside! Ναι, είναι κόντρα! Δεν είναι... Λέω... Κονδύλι... Α, το έκανα αυτό, εντάξει. Παραγιός... Ο Φανός, Παναγιώτου. Κυριστάκης, φύρει την μπάλα, βγει πλάγιο out. Το πλάγιο θα φτιάξει τώρα ο Καμπούρης. Τελεί το ο Καμπούρης. Ξανά πλάγιο out για την ομάδα του Μισοχωρίου αυτή τη φορά, λέει ο κόπτης. Ο Ιθός. Το χώρο του κέντρου, Παραγιός,
Ψαρίς, κάνει την μπάλα. Καλουράκης, πολύ ωραία τρίπλα. Λίκος. Λίκος. Φόκου, θα κόψει ο Λέου. Λέου στον αδερφός του Κωστή. Θα ψάρει το αυτό, το Λίκο. Πλάγιο το έγγωμά του Μεσοχωρίου. Μακάρι να του λέω, φάουλ. Πάρο παίξε. Μούσης. Ο Μούσης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ έξω την περιοχή πλάγια για την ομάδα του Μεσοχωρίου. Εκτελείται. Κόβουν οι παίκτες του Όφος. Πάρα πλάγιο out. Πέρα από τα τέρματα που πέτυχε το Όφος, το παιχνίδι είναι μοιρασμένο, Μούσης, σταθιά παλιά στην περιοχή, κοιτάνε δύο παίχτες, την προχωρεί, δεν βρίσκει την μπάλα, Καμπούρης, ελέγχει την μπάλα και την αφήνει να βγει out. Καζαντώνης θα χρειάζεται αυτό το out τώρα. 20. Γκοστό λεπτό, 2-0 προηγείται η ομάδα του Άρη. Χαζαντώνης συμπάει στο χώρο του κέντρου. Θα πηδήξει ο Μεδούρης. Διώχνει ο Καμπούρης όπως όπως. Την μπάλα στο βουνό ψηλά. Το Όφος τώρα δεν προσπαθεί να παίξει και πρέπει να δίνει το σκορ. Παίζει την ποδόσφαιρο. Μάχη στο χώρο του κέντρου. Ένα πλάγιο τώρα και ζει ο Άρης. Το μαρκάρισμα του Μεδούρη πάνω στον Λέο το Κωστή. Καμπούρης. Καμπούρης εκτελεί πάρα πλάγιο ξανά. Προπαρέμβαση του Ορφανού. Το κάνει να έχεις μόνο να ρωτήσετε. Καλύτερα, καλύτερα, φυγαίνει από την πέντε. Ευχαριστούμε ότι χτες παρακολουθήσαμε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι του γήπεδου της Βολάδας. Αλλά δυστυχώς δεν βρισκόταν εκεί το Ινκάρπαθος για να το μεταδώσει. Ήσουνε. Ναι. Στην Εξέδρα, στη μέση. Εντάξει, δεν έχω το παιχνίδι. Αμέ. Γιατί μου δίνεις τηλέφωνο. Η έδωση σκέφτηκα. Τέλος πάντων, ακούγονται και αυτά που λέμε τώρα. Διώχνουν οι παίκτες του Μεσοχωρίου. Λέου, επαναφέρει. Μούσης. Πόδιο, λέω, ο Κωστής. Χριτσιώτης, αυτή την μπάλα, πλάγιο out από την ομάδα του Όσους. Λέει ο Γιώργος. Τελεί, πολύ δυνατά. Φάουλ δίνει ο διαιτητής, το μαρκάρισμα πάνω στο Λεριστάκι από τον Λίκο. Λεριστάκης. Μια παλιά από τον Βλάχο, μπάλα πλάγιο άτο για την ομάδα του Μεσοχωρίου. Πήγαν να το παίξουν πολύ ράδο, αλλά ήταν πολύ δυνατή πάσα και κατέβησε πλάγιο άτο. Πανέμε στο ίντερνετ το παιχνίδι αυτό. Ναι, ναι. Με χάλησε πολύ βαλιά. Γιατί είδε στο θέατρο του Μενεάκη. Χτες είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είδαμε μια ομάδα να έχει 80% κατοχή και να τρώει στην πόλη. Διώχνουν τώρα η ομάδα του Μεσοχωρίου. Μεδούρης, κοντρολάρι. Περνάει, μαρκάρει τώρα τον Λέου. Λίκος. Θα κόψει ο Παναγιώτου. Λεριστάκης, Μεδούρης. Βαθιά παλιά από τον Χριτσιώτη. Μπάλα φλάγιο άδεια τον Μεσοχώρη. Λίκος, συμπάλα αυτή πίσω από την Στάγη, πλάγιο από την ομάδα του Μεσοχωρίου. Παραγιός,
Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Όχι ρε φίλε. Κάνει κάποιες τρίπλες, κάνει τον έλεγχο της μπάλας, η οποία καταλήγει πλάγιο out. Λέω τώρα. Δυνατό το αράουτ από τον Γιώργο τον Λέω. Τα μαρτύρονται εκεί οι παίχτες του Μεσοφορείου και του Όφους. Χρήζεται της φάουτ. Νίκος, πάρα κάνει μια τρίπλα, κάνει την μπάλα από τον Λέω. Ελέγχει αυτός, ξανακάνει δεύτερη τρίπλα. Δυνατά η μπάλα, Χρυσιώτης. Χρυσιώτης προέδρου για τον Ιεριστάκη, παίρνει κεφαλιά αυτός, μπάλα στο χώρο του κέντρου, Μούσης. Μούσης, έχει τον Βλάχο, χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Βλάχου. Θα χάσει αυτός από τον Λίκο, ο άλλος Λίκος, Μεδούρης, Μάλτας, Μούσης. Μούσης για τον Σαρίς, Σαρίς έξω αριστερά, θα κάνει τη σέντρα. Πολύ δυνατή, σε ένα χώρο που δεν βρήκε κανένας παίκτης και αυτή να καταλήξει out. Μια επικίνδυνη επίθεση αυτή για τον Μεσοχώρη. Άλλαξε πολλές φάσεις, βρέθηκαν αριστερά, έκανε τη σέντρα, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα δεν βρέθηκε κανείς για να απειλήσει την αιστεία του Χατζαντώνη. Χατζαντώνης τώρα που έχει την μπάλα, την στείλει στη γωνία της μικρής περιοχής να εκτελέσει αυτό το out. Δεν βιάζεται η ομάδα του Όθους, είναι προηγείται 2-0, είναι εξασφαλίσει τους ό,τι θέλει στον όμιλο. Εκτελεί, την μπάλα στο χώρο του κέντρου, Λέω θα κόψει. Μπάλα σε ακόμη λίγο παίχτες του Μεσοφορείου, παραφέρει την μπάλα στην περιοχή. Ο Μάρτας προσπαθεί να διεκδικήσει, μπάλα θα πάει κατευθείαν τα χέρια του Χατζαντώνη. Τελεί ο Χατζαντώνης. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, ο Λέω Κωστής παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Λίκος, κοντρολάρι, έχει προσπάθει τον Λέω, κάνει ένα πολύ ωραίο παλιά στο Μεδούρη. Μεδούρης θα πάρει την μπάλα, κάνει το λάθος ο Χρυσιώτης. Γρήγορα Μεδούρης, θα κάνει την σέντρα, κόντρο Χρυσιώτης. Διορθώνει το προηγούμενο λάθος του, θα κάνει νέο λάθος. Ο Λίκος πάλι βρίσκεται από τον Μεδούρη, μπάλα πλάγι όλη την ομάδα του Όθους. Δύο απανωτά λάθη τώρα από τον Χρυσιώτη, τα οποία δεν στήξαν στο Όθος. Πολύ αργά πάει ο Λέγος ο Λέγος να φέρει την μπάλα. Εκτελεί ο Λέου, Περιστάκη στα πάθη κεφαλιά. Πάνω στον Παραγιώ, όπως μιλάει στα πίσω, ο Λέω Κωστής να κόψει, Μεριστάκης. Μεριστάκης ελέγχει τον χώρο του κέντρου, Μούσης, θα πάρει την μπάλα με πολύ ωραία ενέργεια. Σαρής, βγαίνει ο Παναγιώτης, ο Καμπούρης. Παόλο εδώ το Καμπούρη, υπάρχουν τα δύο χέρια. Προσθέτει παλιά στο Κοντίνης, Αγγέλης. Το επιθετικό φάουλ. Εγώ φάλω το Κοντήλι, αλλά πριν ήταν πολύ επικίνδυνο η τάση του Καμπούρη. Θα τα χάρισε ο Καμπούρης, ναι. Ο Καμπούρης συνεχίζεται, Λίκος, στον άλλο αδερφό του, γιατί θα σφυρίξει η φανάληψη. Λίκος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το σαριστά στον Ορφανό, Ορφανός τον τρολάρει. Θα περάσει το Γιαλουράκι. Κάνει λάθος πάνω στο Βλάχο, Γιαλουράκης. Ξανά σφυρά διαητής. Κίτρινη κάρτα στον Ορφανό. Διαμαρτυρία. Καμπούρ θα εκτελέσει τώρα αυτό το φάουλ. Να το γκολ. Καμπούρ σε εκτελεί. Παραμιλό θα γίνει, θα κοτάρει. Δίνει την μπάλα στο Μεδούρη, ίσως θα χάσει την μπάλα. Παραγιός, βαθιά μπαλιά, εκεί που πάει η μπάλα είναι υπέρτες του Άρη, ο Καμπούρης ελέγχει και αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο out. Τελεί το πλάγιο, κόψει ο Μεδούρης, Βλάχος, Μούσης. Φάουλ είναι ο διαιτητής.
Ορφανός πάνω στην μπάλα. Θέλετε, μπάλα στην περιοχή, θα βγει. Ο Νίκος θα κάνει κεφαλιά από κανονική θέση, αλλά η κεφαλιά του θα καταλήξει στα χέρια του Χατζαντώνη. Και εκεί πέρα κινήθηκε η άμυνα του Όθους, βγήκε από πίσω ο Νίκος, αλλά η κεφαλιά που έκανε ήταν άστοχη. Σκάιν παραδόσει έξω από την περιοχή του Σοφορίου, Νίκος, τρίπλα, Καραγιός, Σακέλης, Εσαρής. Ξαρίζει την προσπάθεια του Καμπούρη, ο νεαρός παίκτης του Κλεάνθη. Θα βγάλει μια σέντρα, προσπαθεί να βρει εκεί τον Μεδούρισε και την παρά τώρα, θα βγάλει την παρά στο Σαρί, Σαρί θα κάνει αμέσως τη σέντρα. Μάρτα στο σπαθί, επιθετικό φάουλ του Μάρτα πάνω στον Γιώργο Τολέου. Καζαντώνης θα θελήσει αυτό το φάουλ. Κόβει ο Σακέλης, ο Καμπούρης. Σακέλης μαρκάρεται, φάουλ, είναι ο μέτρος του χωρίου τώρα. Φάουλ που έκανε εκεί ο Κοντήλης. Κοσταριστά, Παραγιός, Νίκος. Ορφανός, Παραγιός. Πάει να δει το Μεδούρι, πάρα θα έρθει δεξιά, εκεί είναι ο Νίκος, Νίκος κάθετα στο Μάρτα, βγαίνει ο Κουφιό της να κόψει, λέει ο Κωστής, διώχνει, Παραγιός, κόβει, Παναγιώτου, Σακέλης, γυρνάει την μπάλα στον Καραμινά, Καραμινάς, διώχνει, μπάλα fly out. Φάουλ. Τελείο Λέου, Λιστάκης. Λάχος περνάει από ανέμεις από πολλούς, με Δούρης τώρα. Παναγιώτου, κόβει ο Παναγιώτου. Μούσης, κατεβάζει την μπάλα. Μούσης, Σαρής. Ξανά στο Μούση. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μούσης, Μάλτας, γυρνάει την μπάλα. Είναι απέναντι, καταφανές το πέναλτι στο σούπ αυτού του Μάλτα, το οποίο θα το φιλούν από την ευθεία του Ογόκου. Ήτανε. Ο Διαϊτής. Κοίτα από τους παίχτες... Τι πήγες κάτω? Φίγκερ! Τι? Και κίτρινη κάρτα είναι. Και κίτρινη κάρτα. Πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Άμα ξέρεις κάτι. Νερό. Μέλλον ένα τσέψο. Ο Μάλτας τώρα θέλει το πέναλτι. Από την ομάδα του χωρίου. Δεν πήγες κάτω την κάρτα. Μάλτας παίρνει φορά. Εκτελεί ο Μάλτας και μπαλάω. Ο Μάλτας θα χάσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να βάλει ξανά το μισό χώρο στο παιχνίδι. Την μπάλα ψηλά πάνω από το δοκάρι του Χατζαντώνη. Χάρη λοιπόν τον μεσοχώρη αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Το out τώρα αυτό θα εκτελέσει ο Χατζαντώνης. Χατζαντώνης. Μούσης. Απορεί κανείς για την επιλογή που κάνει το σχέδιο στο πέναλτι. Εφόσον στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει ο Μούσης. Φάουλ τώρα. Για την ομάδα του Όθους, Παναγιώτου. Παναγιώτου εκτελεί. Διώχνουν οι παίχτες του μισοχωρίου. Μεδούρης βαθιά παλιά, Βλάχος, κόβει. Καμπούρης, Σαλουράκης, Μεδούρης βαθιά παλιά και τον Μάλτα, θα κόψει το κρυφτό την τελευταία στιγμή.
Νίκος, τον αδελφό του, τον άλλο Νίκο. Περνάει αυτός, δυο πιο δυνατά, θα κόψει την μπάλα. Εδώ πέρα μίλησε η εμπειρία του Μανώλη του Χρυτσιώτη. Κόντρα στο χώρο του κέντρου, μπαλιά, ο Μάλτας τρέχει να προλάβει. Προλαβαίνει, γυρνάει την μπάλα στην περιοχή. Βλάχος, Λέω Κωστής. Φάουλ είναι διαιτητής. Κίτρινη κάρτα στο Λύκο. Βλάχος δυνατά. Αριστερά από τον ζητή ομάδα του Όφου, θα κόψουν εκεί πέφτες του Μισοχωρίου με τον Λύκο. Ριστάκης πάνω στην μπάλα, πλάγιο για τον Μισοχώρη λέει ο διαιτητής. Πλάγιο για τον Μισοχώρη λέει ο Λάινμαν. Μπράβο Λάινσμεν! Μπράβο Λάινσμεν! Εκτελεί ο Λύκος, παίρνει κεφαλιά, Μάλτας, Μάλτας. Ο Λύκος τρέχει να προλάβει την μπάλα κόρνερ για την ομάδα του Μετοχωρίου. Τριακοστό πέμπτο λεπτό, το κόρνερ θα εκτελέσει ο Μούσης. Μούσης, παίρνει φόρα, εκτελεί χαμηλά η μάνα στο Κρυψιώτη. Πάλα ρε. Μούσης, θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο, ζητάει μπάλα ο Μεδούρης. Δυνατό στην περιοχή, σκάει προς το τερματοφύλακα η μπάλα, κατά τον Αντώνης δεν ευθυνδιάζεται. Θέλει τώρα το ελεύθερο. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα, εκεί που είναι ο Γιαλουράκης. Κακό κοντρόλ. Ορφανός, χάνει την μπάλα από τον Βλάχο. Βλάχος, βαθιά παλιά για τον Κονδύλι, κόβουν οι πέστες του Μισοχωρίου. Νίκος, προλαβαίνει πριν την παραβγή, διώχνει για... και πλάγι ο Άου για την ομάδα του Όθου, τεξιά όπως επιτίθεται ο Άρης. Αυτός λέει, αυτός δεν προπονητής. Εκτελεί ο Καμπούρης, μπάλα στην περιοχή, κόβουν του Μισοχωρίου, πιο μακριά ο Ορφανός, ξανά πλάγιο. Εκτός από τα δύο τέρματα και το πέναλτι που έχασε η ομάδα του Μισοχωρίου, το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνη σήμερα. Διώχνει ο Ορφανός, μπάλα στον Λύκο, Λέω θα κόψει, Μεδούρης χωρίς να βλέπει, μπάλα πάνω στο Καμπούρι και αυτός όπου πάει μπάλα. Λέω θα κόψει τώρα, Παραγιός, Παραγιός βρίσκει το Σαρί. Κάνουν λάθος εκεί πέφτει του Μισοχωρίου, Λέω ο Κώστας, παίρνει την μπάλα, θα κάνετε. Ορφανός θα βγει τώρα, Ορφανός πατάει την μπάλα. Ωραία η παίκτη του Μισοχωρίου συνδυάζονται στην περιοχή. Μούσης. Μούσης πάει να βγάλει μια μπαλιά. Μπάλα στο χέρι του Κωνσταντώνη, δεν ακολούθησε η παίκτη του Μισοχωρίου. Τελεί το Χατζαντώνης. Σακέλης. Νίκος κατεβάζει. Μούσης. Θα μπουκαλεμεί στο χώρο του κέντρου. Μυριστάκης και Μούσης. Και αυτό το προηγούμενο μαρκάρισμα του Μούση πάνω στο Μυριστάκη. Λέω. Λέω, βαθιά παλιά. Θα κόψουν το Μισοχωρίου του Παραγιό. Κονδύλης που θέλει να πάρει την μπάλα. Μούσης. Κονδύλης. Γιαλουράκης που θέλει να περάσει. Κόβουν το Μισοχωρίου σε πλάγιο out. Αλλάξαν τον κανονισμό. Άμα βάλεις αυτόν τον γκολ, επίτηδες,
κόκκινη κάρτα και η μπάλα κόρνερ. Θα μετράει τον κόλ. Θα μετράει τον κόλ. Θα μου βάλει τον κόλ επίτηδες. Κόρνερ, κόκκινη κάρτα στο παίχτη και η μπάλα στο κόρνερ. Σε ένα απλά για την ομάδα που πάρει. Εγώ θα πω επίτηδες αυτά. Πάρ' την πίσω ομάδα. Κόκκινη κάρτα τρως. Εντάξει, αλλά το μέτρα μετρίζει. Εντάξει, από να κάνω έτσι υπάρχει στο βάλλο. Πολύ δύσκολο. Σου πως κάνει ο τροματίος του κάνει μέσα. Έχουμε βγάλει στο μεσοχωρίο. Ο Λέου, ο Γιώργος. Πάουλ, πάουλ, πάουλ. Πώς είναι. Πάουλ, από τον Λίκο. Παναγιώτες και Λί. Κόβουν υπέρ στο μεσοχωρίο, πάρουν στο διριστάκι μπάλα. Διώχνουν πιο ματιά, Λέου δεν μπορεί και βγαίνει στον αντεπίδητο μισοχώρι. Λιτσιώτης, θα βγει όμως ο Χατζαντώνης και θα μαζέψει την μπάλα. Θα βρει τον Βλάχο. Βλάχος κάνει μια προσπίση, περνάει, αλλάζει την μπάλα στο Καμπούρι. Καμπούρι βαθιά παλιά για το Κονδύλι. Θα βγει ο Καραμινάς. Στο χώρο του κέντρου μπάλα. Μούση τον τρολάρει. Παραγιός στο Μούση. Το μαρκάρεται από τον Λέου. Μούσης στο Σαρί. Βγαίνει ο Καμπούρης. Κάνει λάθος. Μούσης ξανά στο Σαρί. Σαρί στη δυο αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα. Θα κόψει ο Βλάχος. Και θα μαζέψει ο άλλος Βλάχος του Μινά. Καμπούρης, Βλάχος. Κόβουν υπέρ του μισοχωρίου. Κονδύλης σε τέσσερις σάιτ. Και τώρα θα πρέπει να μεγαλύσει μια μέρα. Άρα παιδιά, αυτό ήταν η σώτα. Εκτελείται το offside. Λίκος. Λίκος περάζει το κέντρο. Προσπαθεί να βρει τον Μάλτα, δεν μπορεί. Παραγιός. Φτύνει την πάλι εδώ στο μεσοχωρίο. Λιβιστάκης. Παθιά παλιά για τον Γιαλουράκη. Θα βγει εκεί ο Λίκος, θα διώξει την πάρα του πλάγιο άλλου. Πάω λεπιδετικό, θα έχει ο διαητής, ορφανός. Ορφανός για τον Μούση. Πρόχνει να αφήσει από τον Βλάχο. Πάρε το φάουλ. Αυτός ο προσφερθής του μισοφορείου για το Μούση λέω φαίνεται ότι έχει πέσει σε πολύ μεγάλα γήπεδα. Πρώτο σου πατάει, που πασάρει, που κοντρολάρει, που σουτάρει, είναι ένας παίχτης πολύ φρικισμένος. Παίρνει φορά ο Μούσης. Τελεί δυνατά και ο Χατζαντώνης θα κάνει μια εκπληκτική επέμβαση. Τρία δώρα. Τρία δώρα της δώσετε. Ένα φλάγιο. Λίκος. Λίκος κάνει την μπάλα. Βλάχος. Αυτά παλιά για τον Λέο τον Κωστή, ο οποίος δεν θα προλάβει την μπάλα. Πολύ δυνατή, φλάγιο άλλος. Σηκωθεί τώρα ο Λίκος. Πολύ ωραία φάση αυτή, το φάουλ αυτό του Μούση. Η απέκρουση ωραία. Και φανταστική απόκριση του Χατζαντώνη. Το αντίθετο το χέρι απέναντι, έβγαλε το μπάλα πλάγιο out. Αφού κερδίσουμε. Διώχνουμε εδώ πέρα την παιχνίδια του Σφαρίου, ο Σόπας, Λέου Κωστής, Κυριστάκης. Λεωνέφη Μαρίνη Λεωητής, Μάλτας, Μάλτας, Μούσης, Μούσης, Σαρίς, Σαρίς θα μπει στην περιοχή, σου δυνατό του Σαρίς την μπάλα out. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία, την ομάδα του Μεσοχωρίου.
Το διαδίδει τώρα καλή του δύο πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης, τον Ιριστάκη και τον Λίκο, οι οποίοι διαφλεκτίστηκαν και έπεσαν και δύο στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα. Αζαμπτώνης, εκτελεί, τον του κέντρου, Μούσης, παίρνει την κεφαλιά, Βλάχος, Καραγιός, Σαρίς, βγαίνει ο Καμπούρης πάνω του, Κάτσαλα και παραχωρεί το φάουλ. Ο Μούσης θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ όπως όλα σκεστημένα. Τελεί ο Μούσης, συμπάθω στην περιοχή, κεφαλιά, βγαίνει ο Χασαντώνης και θα αποκρούσει. Ιδιωτικό φάουλ θα σφυρίξει ο διαιτητής. Βλέπουμε όλες τις αυτές τις φάσεις που η μπάλα πάει στο κέντρο της άμυνας της ομάδας του Όθους. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί, αλλά το μεσοχώρο δεν έχει εκμεταλλευτεί καμιά από τις ευκαιρίες που έχουν δοθεί. Θα σηκωθεί τώρα ο Χαζαντώνης. Βλάχος, εκτελεί το φάουλ. Δυνατά, η μπάλα στον Παραγιό, ο οποίος θα γεμίσει μια πολύ ψηλοκρεμαστή παλιά στην περιοχή. Ο Λέου θα διώξει και αυτός πολύ δυνατά. Στην άλλη περιοχή πάλι μπάλα. Ο Κοντζίνης παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μετά από καραμπόλα στην περιοχή και θα διώξουν τον αδοφύλακα πάνω στον αμυντικό. Μάλλον στον αμυντικό του όχθος, η μπάλα πάει out. Μπορούσε εδώ να σκεφτεί κάτι τέρμα η ομάδα του Μεσοχωρίου. Κυρίου τη λήξη ο διαλύσης πρώτο μηχρόνο, 2-0 το όχθος. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μεσοχώρης στη σέντρα, ο Μούσης γυρνάει την μπάλα στον Σακέλη, Σακέλη στο Λύκο. Έχω επιστροφή γιατί. Λύκος, Σαρίς βαθιά παλιά, Παναγιώτου, Παραγιός, Σαρίς στον Παραγιό, Παραγιός βαθιά παλιά. Εκεί που είναι ο Βλάχος, ο Μεδούρης τρέχει, Βλάχος, κόβει, Καμπούρης, Μάλτας, Μεδούρης, Μυριστάκης, παραχωρεί το πλάγιο. Εκτελεί το πλάγιο, είναι πάρα χαμηλά στον Μάλτα. Λύκος, ξανά στον Μάλτα. Μάλτας, έχει χώρο, θα κάνει το σουτ. Μπάλα θα χτυπήσει ένα παίκτου όθους και θα καταλήξει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για το δεύτερο, στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Μεσοχωρίου που από ό,τι φαίνεται μπήκε δυνατά. Ο Μεσοχώρη που χάνει 2-0, έχασε και πέναλτι. Τώρα κερδίζει ένα κόρνερ. Ο Ορφανός θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το κόρνερ, συγγνώμη, εκτελεί την μπάλα στην περιοχή. Μάλτας θα πάρει την κεφαλιά. Δεν συνοήθηκαν εκεί με τον Μούση που ερχόταν από πίσω μόνος του. Ο Καμπούρης τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Όθους. Εκτελεί ο Καμπούρης. Η μπάλα θα έρθει στον Βλάχο. Βλάχος χάνει την μπάλα από τον Λύκο. Μυριστάκης χάνει την μπάλα. Μεδούρης, Μάλτας. Μάλτας θα βγάλει μια σέντρα απευθείας out. Ο Βλάχος θα επαναφέρει. Παίρνει φόρα, εκτελεί. Περνάει τη σέντρα. Δεν μπορεί ο Σακέλης. Θα γυρίσει όμως ο Λύκος την μπάλα στον Καραμινά. Καραμινάς εκτελεί το ελεύθερο. Κριτσιώτης θα πάει για κεφαλιά, η μπάλα πάει προς τα πίσω στον Σαρί. Σαρί μαρκάρει το Λυριστάκι. Σαρίς θα πάρει το πλάγιο. Σαρίς θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο αυτό. Σαρίς στο Μούση, μες στην περιοχή ο Μούσης.
κάνει κάτι σαν ψαλίδι, μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω τα δοκάρια. Άλλη μια φορά στο χώρο του κέντρου της αμήνης του Άρη βλέπουμε ένα κενό. Πώς τώρα δεν το έχει μεταλλευτεί το μεσοχώρι. Αριστερά η μπάλα, Σαρίς, μαρκάρεται από τον Βλάχο, Βλάχος θα πάρει την μπάλα. Βλάχος προσπαθεί να βρει τον Λιριστάκη, δεν μπορεί, ελέγχουν οι παίκτες του μεσοχωρίου. Λύκος για το Μεδούρη, πηδάει εκεί ο Βλάχος, δεν βρίσκει την μπάλα, θα έρθει ο Κριτσιώτης από πίσω δυνατά. Ελέγχει και βγάζει την μπάλα για τον Λιριστάκη, πηδάει, δεν παίρνει την κεφαλιά, την παίρνει όμως ο Βλάχος. Θα χάσει από τον Λύκο. Λύκος έγινε ένα χέρι εκεί. Καμπούρης, Λύκος, Σακέλης. Παραχωρεί πλάγιο out. Ο Καμπούρης εκτελεί το πλάγιο στον Βλάχο. Αυτιά παλιά του Λέου, του Κωστή. Σαρίς, Μεδούρης. Μαρκάρεται το Καμπούρη για τον Λέου. Μεδούρης πάρει την μπάλα στον Μούση. Μούση προσπαθεί να αλλάξει με τον Μεδούρη. Κριτσιώτης θα βγει. Κριτσιώτης, Παναγιώτου. Αποφεύγει εκεί τον Βαθιά Παλιά. Τρία άτομα offside. Τρεις ποδοσφαιριστές του Άρη σε θέση offside. Από δεξιά τώρα η ομάδα του Μεσοχωρίου. Ξανά ο Μάλτας. Πάει να κάνει μια σέντρα, δεν προλαβαίνει, μπάλα out. Έλα ρε παιχνίδι, είναι δυνατόν να καπνίζεις. Παραμονή προπόνησης. Δεν παίζει, γιατί δεν παίζει. Με τη μεγάλη ιδέα πήγε και αυτός. Βαθιά Παλιά. Εκεί που είναι ο Βλάχος με τον Λύκο. Ωραία παλιά για τον μπάλα πάει προς τα πίσω. Ήταν εκτός θέσης ο Καραμινάς. Η μπάλα έρθει στην πετέρμα και διώχνει την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ τώρα για την ομάδα του Όθους. Λιριστάκης παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Λιριστάκης εκτελεί το κόρνερ. Η μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Κόβει ο Παραγιός. Καμπούρης, Βλάχος. Βλάχος. Βλάχος περνάει. Λέου. Λέου Κώστας. Λύκος. Λύκος Βαθιά Παλιά. Μεδούρης θα κόψει ο Βλάχος. Την μπάλα έρχεται στον Βλάχο, ο οποίος είναι σε θέση offside. Ο Λύκος θα εκτελέσει αυτό το offside. You only scored one, I asked for two. Yes, I did. Μπάλα δεξιά, θα κόψω για Λουράκης. Yeah, it's on. Παραγιός, Παραγιός. Κάνει μια παλιά, λάθος, πλάγιο out για την ομάδα του Όθους. Ο Λέου ο Γιώργος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Εκτελεί ο Λέου. Κονδύλης. Φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής, το μαρκάρισμα του Κονδύλη πάνω στον Λύκο. Παραγιός μαρκάρεται. Μπάλα αριστερά, Σαρίς, Σαρίς θα περάσει την μπάλα για το Μεδούρη. Μεδούρης θα πάρει το φάουλ από σπρώξιμο του Βλάχου.
Δεν έχουμε βέβαια δυναμόμετρο να μετρήσουμε πόσο δυνατά είσαι προξεροβλάχος, αλλά ο παίχτης του Μητροχωρίου έπεσε. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ορφανός και ο Μεδούρης. Οι παίχτες του Όθους κάνουν τείχος με τον Παναγιώτου, τον Καμπούρη και τον Λυριστάκη. Ο Μεδούρης χτελεί, ωραία, χτυπημένο, αλλά η μπάλα κατά μεσή στο τέρμα, πάνω στο τερματοφύλακα. Πέρασε το τείχος, αλλά η κατεύθυνση ήταν πάνω στο τερματοφύλακα. Μπροστινή παλιά τώρα. Θα ρίξει ο Καραμινάς. Λίκος. Λίκος περνάει από το Λυριστάκη. Κάτι ξέχασε όμως στη διαδρομή, χάνει την μπάλα. Λυριστάκης κάνει μια παλιά απευθείας out. Ωραία. Καραμινάς στείνει την μπάλα, εκτελέσει το out αυτό ο Σακέλης. Σακέλης, η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κόβουν οι παίχτες του Όθους, η μπάλα ξανά στην περιοχή. Ο Κονδύλης τρέχει, αφήνει την μπάλα ο Σακέλης για να βγει out. Κατά διαστήματα βλέπουμε το κλασικό καρπάθικο ποδόσφαιρο, μπαμπα μπούμπα. Εκτελεί ο Σακέλης, μπάλα στο χώρο του κέντρου, βλάχος, πηδάει, παίρνει κεφαλιά, πάει προς τα πίσω, Μεδούρης, Μεδούρης κάνει μια πάσα προς τον Σαρή, Σαρής στον Μούση, Μούση ελέγχει, έχει το Λέο, τον αποφεύγει, βγάζει μια, κάνει μια σέντρα σούτ από πολύ μακριά, μπάλα κατευθείαν out. Ο Χαζαντώνης θα στήσει την μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής και ο Βλάχος θα επαναφέρει. Δυνατό βολέ, αριστερά η μπάλα. Παίρνουν την κεφαλιά οι παίκτες του Σοχωρίου. Η μπάλα πάει στο Μούση, κατεβάζει. Λίκος. Κόντρες, φεύγει ο Κονδύλης μπροστά μαζί με τον Σακέλη. Σακέλης θα κόψει με το χέρι την μπάλα για να παραχωρήσει ένα πλάγιο out. Μέσα ήταν. Μέσα χέρι πέναλτι ήταν. Γράφει τώρα αυτό, ναι. 2 μέτρα έξω. Το πλάγιο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Όθους με τον Λέου τον Γιώργο. Μία αλλαγή, θα βγει ο Λίκος και θα μπει ο Παραγιός. Ο Μούρης θα κόψει. Σακέλης, παραδεί το Μούση. Παναγιώτου. Βλάχος ελέγχει. Δεξιά στο Λέω το Γιώργο. Κόντρες, είναι πάρα πλάγιο πάλι για την ομάδα του Όθους. Χτυρίζει το πλάγιο, θα κόψει ο Σακέλης. Βλάχος, Μούση στα κόψη, βαθιά παλιά τώρα για τον Παραγιό, ο Βλάχος ελέγχει και γυρνάει την μπάλα στο Χαζαντώνη, πολύ ψύχρεμα. Έκανα μια παρατήρηση, άμα κερδίσει η Πηλέ στην Αρκάσα 6-0, περνάει η Πηλέ. Ναι, καλά, εντάξει. Για κάνε τα μαθηματικά. 6-0 αν νικήσει την Αρκάσα, περνάει η Πηλέ. Με το Όθος. Και μετά ξύπνησες. Μαθηματικά. Ναι, μαθηματικά, ναι. Αν υπήρχε στοίχημα θα μπορούσε να γίνει. Μαθιά παλιά, δεν πρόλαβε και ο Μάρτας. Δεν περνάει πιλές με 6-0. Φάουλ. Γιατί δεν περνάει. Γιατί. Πόσο συντελεστή. Πόσο γκολ καθαρά είναι η επίθεση. Οι επιθέσεις μετράνε. 5. Πώς έχει βάλει το... έχει βάλει κανένα κόλτο οι πηλές? Όχι. Πρέπει να βάλει 6. Γιατί αφού έχει βάλει 5. Δεν έχει σημασία πώς θα τρως. Πρώτα είναι επίθεση. Μετά είναι διαφορά. Πρώτα είναι επίθεση, μετά είναι διαφορά. Όχι, όχι, τριπλή όχι. Πρώτα είναι διαφορά. Έχει αλλάξει η επίθεση τώρα. Στο Μουντιάλ έτσι ήταν.
η μπάλα στην περιοχή του Μεσοχωρίου, θα κόψουν οι παίκτες του Μεσοχωρίου, ο Λυριστάκης θα ελέγξει όμως, Λέου βαθιά μπαλιά, offside σηκώνει ο... Και όλος κερδίζει 6-0 και είμαι καλύτερος εγώ με 7-5. Ναι, ναι, εσύ, τα επιθετικά γκολ μετράνε πλέον. Και στο Μουντιάλ έτσι ήτανε. Χτελεί ο Λίκος αυτό το offside. Ορφανός κοντρολάρι, μαρκάρεται από τον Λέου. Ορφανός, ορφανός. Χάνει όμως την μπάλα από τον Λέου. Βλάχος, Γιαλουράκης. Κόντρες. Για να μην στήσουν παιχνίδια. Διαφορά είναι. Όχι, η άμυνα. Τι άμυνα. Άμυνα. Γιατί μια ομάδα παρακέ θα φάει... Πλάγιο τώρα για την ομάδα, κόρνερ ή πλάγιο για την ομάδα του Μεσοχωρίου, του Όθους. Παρακολουθούσαμε τη φάση, συζητούσαμε εδώ μεταξύ μας για κάτι σενάρια μαθημολογικά. Ξέρει το κόρνερ, Βλάχος. Βλάχος, σέντρα στην περιοχή. Ο Λέου, ο Λυριστάκης είναι μόνος του δεξιά. Ξανά σέντρα, θα βγει, ο Καραμινάς θα διώξει. Βλάχος, διώχνει παίκτες του Μεσοχωρίου. Παναγιώτου, ένα μπουμ, μπάλα κατευθείαν out. Στο 14. Φτάσαμε στο 15ο λεπτό του δευτερού ημιχρόνου. Ο Σακέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το out. We're at 14. Πλάγιο τώρα για την ομάδα του Μεσοχωρίου από παρέμβαση του Γιαλουράκη. Βλάχος Γιαλουράκης, κόβουν οι παίκτες του Μεσοχωρίου. Παραγιός. Παναγιώτου Λέου. Ο Γιώργος ο Λέου δεν μπορεί, κόβουν οι παίκτες του Μεσοχωρίου. Λίκος βαθιά παλιά τώρα αριστερά. Κόβει ο Σαρής. Παραγιός θα πάρει την κεφαλιά. Βλάχος. Παραγιός. Μεδούρης. Σαρής. Μεδούρης. Κακό κοντρόλ από το Παραγιό, είναι παραπλάγιο. Την ομάδα του, του Όθους εκτελείται. Θα έρθει εκεί ο Παραγιός να βγάλει την παραπλάγιο. Αυτό που παρατηρούμε διαχρονικά στα γήπεδα του Σκαρπάθου είναι ότι υπάρχουν κλασικές παραδοσιακές ποδοσφαιρικές οικογένειες. Αυτή παλιά τώρα του Παραγιού θα, για Μάρτα θα κόψει ο Κριτσιώτης και θα παραχωρήσει κόρνερ. Ο, από ό,τι μπορώ να διακρίνω το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Ορφανός. Τελείται στο πρώτο δοκάρι. Θα διώξει ο Λέου. Ο Βλάχος διεκδικεί την μπάλα. Πιο γρήγορος είναι ο Σαρής. Θα κόψει ο Σαρής. Θα ελέγξει. Θα χάσει όμως από τον Λέου. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κονδύλης. Κονδύλης για ανάδειξη με τον Γιαλουράκη. Θα χάσει όμως την μπάλα. Φάουλ. Φάουλ από τον Λίκο. Για μαρτύρο το παίκτης του Μεσοχωρίου. Ο 10ο λάθος πρέπει να έχει μια κίτρινη κάρτα. Παίζει με τη φωτιά τώρα. Παναγιώτου πάνω στην μπάλα. Ναι, τρίτο παιχνίδι. Η ομάδα του Όθους έχει κερδίσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν έχει δεχτεί τέρμα ακόμα. Παναγιώτου πάνω στον Μάλτα. Πλάγιο out τώρα για την ομάδα του Όθους. Έτος μάτς κανίβαλ. Τελείω το πλάγιο. Διώχνει ο Σακέλης. Μεδούρης. Σαρής, κακό κοντρόλ.
Βλάχο, Σακέλης θα κόψει μπροστά από τον Βλάχο. Προσπαθεί να διώξει. Πλάγιο. Λυριστάκης. Λέου Λυριστάκης. Λέου Λυριστάκης. Πολύ ωραίο το 1-2. Θα βγάλει τη σέντρα. Περνάει από όλους. Γυρνάει την μπάλα στο Γιαλουράκης μέσα στο χώρο. Δεν υπάρχει κανείς. Βγαίνουν οι παίκτες τώρα του μεσοχωρίου. Παίρνουν τις κόντρες. Λύκος. Λύκος προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του. Βέβαια δεν μπορεί. Χάνει την μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα του μεσοχωρίου όμως. Μούσης, ο οποίος έχει εισηγήσει, θα μπορούσαμε να πούμε. Παθιάν παλιά, Κριτσιώτης. Χέρι. Διαμαρτύρονται για χέρι εδώ οι παίκτες του μεσοχωρίου και οι φίλαθλοι. Εγώ δεν έχω άποψη, πολύ μακριά προσωπικά. Γίνεται η σέντρα, Παραγιός κάνει το κοντρόλ. Κοντρόλ με το χέρι μες στην περιοχή. Είναι μια πολύ καλή παλιά. Αντί να κινηθεί πάνω στην μπάλα, την άφησε να περάσει. Με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο μετά. Ποιο, πηγάδι Βολάδα, αύριο θα μπει. Εκτελεί το out. Κονδύλης, Γιαλουράκης, Κονδύλης, σούτ και μπάλα. Καταλήξει out, Καραμινάς μαζέψει γρήγορα την μπάλα, έχει αρχίσει να βιάζει η ομάδα του μεσοχωρίου τώρα. Τα λεπτά κυλούν, είναι πίσω στο σκορ. 19. Για να έχουν ελπίδες, θέλουν νίκη και μόνο νίκη. Θέλει το out, παίρνει κεφαλιά ο Λυριστάκης, πάει προς τα πίσω. Κριτσιώτης, κόντρες, μπάλα στον Λέου, διώχνει αυτόν μακριά. Σακέλης, αυτός πιο μακριά ακόμα, η μπάλα έξω, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Λέου. Παναγιώτου δεν μπορεί να κοντρολάρει, μπάλα στον Σακέλη. Διώχνει ο προσώπος, την μπάλα πάνω στο Λέο, αυτός με τη μία βγάζει μια βαθιά παλιά, την οποία αφήνει ο Καραμινά να βγει αδικαιολόγητα βέβαια. Out. Εκτελείται το out, διώχνουν οι παίκτες του μεσοχωρίου. Καμπούρης πηδάει, παίρνει κεφαλιά, η μπάλα πάει προς τα πίσω. Λέου όπως όπως, η μπάλα μας πάει στο Λυριστάκι, αυτός κάνει κακό κοντρόλ, προσπαθώντας να βγάλει με τη μία στον Βλάχο, ο οποίος κινεί το μέσα δεξιά. Σαρίς. Σαρίς θα εκτελέσει το πλάγιο. Μούσης ανάμεσα από τρεις. Χάσει την μπάλα, θα έρθει εκεί δυνατά ο Σακέλης, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Χαμηλά στο Λυριστάκι, Παραγιός, ξανά Λυριστάκης. Ένα-δύο παίχτες του όθους, ο Λίγο Κωστής βγάζει μια παλιά για τον Βλάχο, δυνατή, μπάλα καταλήγει out. Αλλαγή. Από ό,τι βλέπω θα περάσει ο Μοσχονάς στη θέση του Παραγιού. Παραγιός ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα, έδωσε μάχη στον χώρο του κέντρου. Ποιότητα. Σακέλης στον χώρο του κέντρου, Βλάχος θα κατεβάσει. Το κοντρόλ ήταν πολύ κακό, πήγε παρά όμως σε παίχτη της ομάδας του. Κόβουν οι παίχτες του μεσοχωρίου. Ορφανός προσπαθεί να βγάλει αμέσως προς το Μάλτα. Θα κοπεί, πλάγιο out. Ορφανός εκτελεί το πλάγιο, είναι πάρα για το Μάλτα. Δυνατά ο Κριτσιώτης θα παραχωρήσει πλάγιο. Ορφανός τώρα πάλι. Δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του μεσοχωρίου. Εκτελεί, είναι πάρα στην περιοχή, θα κοντρολάρει ο Μάλτα μέσα στην περιοχή. Βγάζει ξανά στον Ορφανό, πάει να κάνει τη σέντρα αυτός. Θα κάνει ένα τσαφ, τον πρόδωσε και λίγο το γήπεδο, το οποίο είναι και καλά στρωμένο. Πλάγιο τώρα για το όθος. Λέου. Πολύ δυνατό το πλάγιο. Μοσχονάς θα κόψει.
χώρο του κέντρου. Βλάχος, βλάχος. Χάνει την μπάλα κόντρες. Λέω Κωστής. Αλλάζει πολύ ωραία για τον Λυριστάκη. Κάνει πολύ ωραία κοντρόλ Λυριστάκης. Καμπούρης. Πετάει την μπάλα πάνω. Βγαίνει ο Λυριστάκης. Τετατέτ. Και ο Καραμινάς θα βγει να ανατρέψει τον Λυριστάκη. Και θα δει την κίτρινη κάρτα. Με μια ενέργεια του μοτοφύλακα του Μεσοχωρίου που θυμίζει πολεμικές τέχνες. Θα ανατρέψει τον Λυριστάκη. Το πέναλτι τώρα για την ομάδα του Όθους. Ο Παναγιώτου ζητάει την μπάλα, ο νεαρός, ο 16χρονος προσφεριστής του Όθους, να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Πάει και ο Βλάχος εκεί κοντά. Ο Παναγιώτου λοιπόν είναι πάνω στην μπάλα, μου φαίνεται ότι είναι μακριά το πέναλτι. Μπάλα φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά στημένη. Πολύ, ναι, είναι. Μανιά, φαντάζεσαι το πιάσει. Φαντάζεσαι κάνει καμιά εκτίμηση. Παίρνει φόρο να εκτελέσει τώρα ο Παναγιώτου. Παναγιώτου εκτελεί. Καραμινάς και η μπάλα στην απέναντι γωνία. 3-0. 3-0 από τον Παναγιώτου. Να πούμε έτσι για τις συστάσεις ότι ο Παναγιώτου είναι γιος του Μανώλη του Παναγιώτου, γνωστού υδραυλικού και λιράρι της Ευδοξίας Διακομανώλη από το ΣΠΟΑ. Τρία μηδέν, ο χρόνος περνάει, τώρα ο Κονδύλης δεν πέφτει παρά το μαρκάρισμα. Ο διαιτής θα γυρίσει την μπάλα όμως πίσω, θα δώσει εδώ το φάουλ την ομάδα του Όθους. Ο Λάιος μας σηκώνει τη σημαία για κάποια αλλαγή. Αλλαγή θα βγει ο Γιαλουράκης. Βγαίνει ο Γιαλουράκης, στη θέση του θα μπει ο Βασιλιώτης, ένας νεαρός προσφαιριστής ο οποίος έχει έρθει από την Αυστραλία. Είναι γιος του Μιχάλη του Βασιλιώτη, παλιού προσφαιριστή του Άρη και ανιψιός του Μιλτιάδη Βασιλιώτη. Αυτό που σας λέγαμε για τις οικογένειες. Βαθιά μπαλιά στην περιοχή του Μεσοχωρίου, θα κόψουν οι παίκτες του Μεσοχωρίου. Μάλτας στο χώρο του κέντρου, ελέγχει και βγάζει την μπάλα στον Λύκο. Ο Λύκος ξανά στο Μάλτα, αφήνει αυτό την μπάλα πολύ ωραία. Μεδούρης. Βαθιά μπαλιά. Μπάρα κατευθείαν στο Χαζαντώνη, ο οποίος ελέγχει. Θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Άμα φέρεις τον παλιό Αρκάσα, περνάει η Αρκάσα. Άμα κερδίσει η Βιλές 2-0, 3-0, 4-0, έξω. Ποια? 4-0 και να κερδίσει η Βιλές. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Έχασε το μεταξύ του παιχνίδι. Είναι η τριπλή. Ποια είναι η τριπλή, γιατί είναι η τριπλή. Αρκάσα 3 βαθμοί. Βιλές 3 βαθμοί. Μεσογόρι 3 βαθμοί. Διώχνουν οι παίχτες του Άρη, πλάγιο τώρα. Σαρίς. Σακέλης. Βασιλιώτης. Βασιλιώτης για το Κονδύλι. Offside. Το offside εκτελέσει ο Σακέλης. Σακέλης μπάλα για τον Παραγιό. Μαρκάρει ο Καμπούρης. Διώχνει μπάλα πάνω στον Παραγιό. Μη φάτε κόλ στο 90. Θα έχουμε βάλει πιο πολλά. Θέλει το πλάγιο ο Βασιλιώτης. Σαρίς. Παραγιός κοντρολάρει. Λέου. Φάουλ του Λέου. Σαρίς. Πότε είναι το μεγάλο μάτς Αρκάς Απειλές? Την Τετάρτη. Τετάρτη. Μούσης εκτελεί.
Δεν περνάει μπάλα, να κόψουν οι παίχτες του Άρη. Λιστάκης προσπαθεί να προλάβει, δεν μπορεί όμως, είναι μπάλα πλάγιο. Πού παίζετε, απέρι? Εδώ, ναι. Τι τρίτη με νετές βολάδα. Εδώ πέρα. Τι. Με νετές βολάδα εδώ, παιχνιδάρα. Το ντέρμπι. Τον ντέρμπι του ομίλου. Δύο ντέρμπι είναι, αύριο και τη τρίτη. Η Βολάδα έχει τέσσερις όμως τώρα, ε. Είναι τέσσερις. Νίκη με τα Πέρι, περνάει, έχει ελπίδες ακόμα και αύριο να χάσει. Την ώρα που δεν σας περιγράφαμε, κοιτούσαμε το πρόγραμμα του αγώνα για να δούμε τη συνέχεια των αγώνων που αύριο έχει το μεγάλο παιχνίδι πηγάδια πέρι στα πηγάδια. Ευχόμαστε να μην έχει το προηγούμενο αέρα όπως είχε στα πηγάδια Μενετές, γιατί δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο. Και πιστεύουμε να δούμε αύριο ένα παιχνίδι άξιο της δυναμικότητας των δύο ομάδων. Εκτελεί τώρα το Άουτο Βλάχος. Λίκος γυρνάει την μπάλα στον Καραμινά. Καραμινάς δίνει στο Σαρή με τα χέρια. Σαρή μαρκάρεται από τον Βλάχο. Θα περάσει ο Σαρής. Θα βγάλει την μπάλα το Παραγιώγη. Ο Καμπούρης θα κόψει. Μοσχονάς δεν μπορεί. Λέου τρίπλες στο χώρο του κέντρου. Ωραία ο Βασιλιώτης, αυτό με τη μία στο Λέου. Θα βγει όμως ο Σακέλης, κόβει ο Σακέλης. Μαρκάρεται από τον Βασιλιώτη. Μούσης, έρχεται δυνατά ο Καμπούρης να παραχωρήσει το πλάγιο. Μάλτας αλλάζει παιχνίδι για τον Ορφανό. Αυτός αφήνει μπάλα στον Λίκο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Λέου, τον Γιώργο. Πλάγιο. Μούσης περνάει. Λίκος. Ένα σουτ χλιαρό, είναι πάρα στα χέρια του Χαζαντώνη. Βαθιά μπαλιά, θα κόψει και ο Λίκος, ο Σαρής. Μπάλα όμως δεν προλαβαίνει και θα καταλήξει πλάγιο. Πλάγιο την ομάδα του Όθους. Τώρα έχει σιγά σιγά να βάζει αέρας. Τρεις μέρες είχαμε άπνοια. Εύχομαι αυτός ο αέρας να σταματήσει, γιατί αύριο το παιχνίδι δεν θα μπορεί να γίνει. Βλάχος, ελέγχει. Άου την μπάλα. Ο Λίκος. Λίκος παίρνει φόρα, δεν εκτελεί, αλλάζει γνώμη. Ήθελε να δώσει την μπάλα πλάγια. Λίκος. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, Μεδούρης. Σαρής βγάζει την μπάλα για τον Μάλτα, δεν προλαβαίνει αυτός, παρέμβαση του Καμπούρη. Παραγιός, Μούσης, Μοσχονάς. Κάθετα η μπάλα, θα κόψουν οι παίχτες του Άρη. Μούσης θα πάρει την μπάλα. Μούσης. Κόντρες, Παραγιός. Καμπούρης όπως. Μοσχονάς αλλάζει για τον Μάλτα. Φάουλ τώρα εκεί του Βασιλιώτη πάνω στον Μάλτα. Τελειώσε τα παιχνίδια στην Πολάδα, δεν έχει άλλο παιχνίδι. Μάλτα θα εκτελέσει τώρα αυτό το φάουλ. Χτελεί κεφαλιά. Θα έρθει εκεί ο μετά την απόκριση του Χαζαντώνη. Θα έρθει εκεί ο Σακέλης και θα σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. 32. Και στο 32ο λεπτό το μεσοχώρι θα πετύχει ένα τέρμα. 32ο λεπτό. Ο χρόνος δεν είναι αρκετός για την ανατροπή, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Έχουμε δει πρόσφατα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ που σε 15 λεπτά μπήκαν 4 τέρματα. Χάνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου ομάδα του Όθους. Μεδούρης, έρχεται ο Λέου να κόψει. Λέου, βαθιά μπαλιά,
Σακέλης, Λύκος, Μοσχονάς, Παναγιώτου, Βλάχος. Μπάλα πάει στο Σαρί. Δυνατά ο Σαρίς, βγάζει την μπάλα στον Παναγιώτ, κάνει μια τρίπλα αυτός, κόντρα, χάνει την μπάλα, Παναγιώτου, Βλάχος, έχει μπροστά το Μοσχονά, πολύ ωραία στον Βασιλιώτη που βγαίνει έξω δεξιά, θα κάνει αυτό στη σέντρα σούτ και η μπάλα θα περάσει ΣΥΡΙΖΑ από το γάμα της εστίας του Καραμινά. ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε η μπάλα έξω, στο γάμα ήταν, Ο Λύκος τώρα διώχνει. Σαρίς τον Παραγιό κοντρολάει αυτός. Λέου, σκληρό μαρκάρισμα. Να πούμε ότι το Μεσοχώρι στα δύο παιχνίδια, αυτό με τις πυλές και σήμερα με το Όθος, στηρίζει τις υπηρεσίες του Χάρη του Σταματιάδη, ο οποίος τιμωρήθηκε για 2 χρόνια για άπρεπη συμπεριφορά στον αγώνα του Μεσοχωρίου με την Αρκάσα. Πλάγιο τώρα για την ομάδα του Μεσοχωρίου. Έλα, 3-1. Το Μεσοχώρι έχει πετύχει ένα τέρμα. Είχαμε επισημάνει ότι το αδύνατο σημείο τις άμυνες του Όθους είναι το κέντρο της άμυνες, από εκεί έγινε η σέντρα, δεν έδιωξαν καλά, η μπάλα πήγε στο τερματοφύλακα, ο οποίος ευνηδιάστηκε, απέκρουσε τελευταία στιγμή, αλλά ο Σακέλης πήρε την απόκρουση και έκανε το 3-1. Εκτελείται τώρα το πλάγιο, μπάλα κόβεται, κακά εκτελεσμένο, αλλά κάνουν λάθος κοντρόλ οι παίχτες του Όθους, η μπάλα στον Μούση, πίσω προσπαθεί να κάνει προσπίση. Βγαίνει τώρα ο Λέο ο Κωστής, μαρκάρεται από τον Μούση, ο οποίος θα κόψει, θα πάει όμως πάλι μπάλα στον Λέου, ο οποίος θα βγάλει Σαρί, θα διώξει ο Σαρίς, μπάλα στον Παναγιώτου, Παναγιώτου με τη μία στον Βλάχο, Βλάχος με τη μία στον Κονδύλι, θα χάσει αυτό στην μπάλα, φάουλ λέει ο διαιτητής. Ο Στάθης ο Κονδύλης, ο οποίος έχει δώσει δύναμη στην ομάδα του Όθους. Καταράκτη να κάνει με αυτά που θα πάρεις φέτος. Θα φας άλλα 2 χρόνια. Επόμενες θα είναι μπουνιές που θα φάω 2 χρόνια. Ο Βλάχος εκτελεί. Βλάχος απευθείας, σιρτά πάνω στον τοίχο, στην μπάλα πάει στον Μάλτα. Μάλτας τώρα. Μάλτας. Λυριστάκης ελέγχει όμως, κόβει. Μοσχονάς, Μούσης κάνει τρίπλα, βγάζει αριστερά στον Μάλτα, Μάλτας και μετά το Καμπούρι. Σηκώνει την μπάλα στο Μούση, πολύ ωραία στην περιοχή και θα βγει εκεί ο Βλάχος, θα διώξει την μπάλα κόρνερ. Ο Μούσης κάνει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Είπαμε και πιο πριν ότι ίσως είναι ο καλύτερος κεντρικός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται φέτος στο τουρνουά. Πότε. Σαν η άντα του. Και στη λένε από το κέντρο. Το ξέρω. Αλλαγή τώρα. Γκολ. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά από το Μουδούρι. 3-2. 3-2. Στο 37ο λεπτό. Το Μεσοχώρι μπαίνει στο παιχνίδι. Το Μεσοχώρι μπαίνει στο παιχνίδι στο 27ο λεπτό με κεφαλιά, δράση άμυνα του Όθους. 3-2, 8 λεπτά εκτός καθυστερήσεις. 3-2. Εντάξει, έχει περάσει και ο Χανιώτης. Παραγιός τώρα. Παραγιός ελέγχει, μαρκάρεται τον Βασιλιώτη.
Κάνει λάθος όμως, Κονδύλης, κόβουν οι παίχτες του Μεσοχωρίου, Μοσχονάς μπροστά την μπάλα, Παναγιώτου, Παναγιώτου. Φάουλ από τον Μούση τον νεαρό προσφαιριστή του Άρη. Περιμένω τώρα ο ποδοσφαιριστής του Άρη, Όθους, στον χώρο του κέντρου. Σηκώνεται. Ο διαιτητής του λέει να βγει του αγωνιστικού χώρου. Λέω τελή. Κεφαλιά γκολ. Κεφαλιά από τον Κονδύλι, από το, από πολύ μακριά, από το ύψος της περιοχής. Ο Καραμινές ήταν ευγύγια, ήταν εκτός θέσης. Είναι άπειρος ο τερματοφύλακας του Μεσοχωρίου. Το Μεσοχώρι θα, θα πούμε ότι φέτος στερείται ίσως στις υπηρεσίες του καλύτερου τερματοφύλακα το προηγούμενο τουρνουά, του Γιάννη του Μάλτα. Και αυτό το πληρώνει, το πληρώνει στο σημερινό παιχνίδι, γιατί ο, ο νέος Καραμινάς τερματοφύλακας του Μεσοχωρίου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα. Δέχεται εδώ ένα τέρμα το οποίο κόβει τα πόδια των παιχτών του Μεσοχωρίου, οι οποίοι είχαν αναθαρίσει και περίμεναν ότι θα μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσουν. Μουδούρης τώρα, Μουδούρης αλλάζει την μπάλα. Εκτελεί το πλάγιο. Μάλτας. Διώχνουν οι παίχτες του Όθους. Χανιώτης δεν μπορεί. Μακριά από τον Βλάχο. Κονδύλης. Κονδύλης. Βγαίνει ο Γαραμινάς. Βγαίνει ο Γαραμινάς. Βγάζει την μπαλαρά, την παίρνει και μαζί του. Εδώ ρίξε τον Αλέξανδρο να δείξει, κάτω ένα πλάνο. Άλλος διαιτητής είναι αυτός, ρε. Και αυτός. Στο τέρμα, στο τέρμα ένα πλάνο. Το πλάγιο εκτελείται. Ο διαιτητής. Στο man of the match. Ο άλλος αν είναι MVP. MVP. Ο Κοντουλής. Ο Κοντουλής. Θα ξανάρθει το τελικό, λέει, θα σφίξει το τελικό. Ποιος Κοντουλής. Θα γελάσουμε. Έτσι έλεγε φεύγοντας, ο Κωνσταντόπουλος αυτός. Φεύγουν οι διαιτητές, διακόψτε το παιχνίδι. Έλα ρε παππού, έλα! Δεν ξέρω τι έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο, κάποιες διαμαρτυρίες. Τέσσερα-δύο στις τελευταίες αγωνιστικές. Έχουμε δει πάρα πολλά γκολ. 5-0 το Μεσοχώρι της Πηλές, 6-2 η Βολάδα το Σπόρα, 4-2 σήμερα ο Άρης το Μεσοχώρι, πλούσιο θέαμα. Και παρόλα αυτά δεν βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, ενώ στα πρώτα παιχνίδια που ήταν λίγα νησόπαλα οι εξέδρες ήταν γεμάτες. Εδώ βλέπω το διμερημένο παίχτη του Μεσοχωρίου, το Χάρη Σταματιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι με μια βουβουζέλα, η οποία μάλλον έχει έρθει από τη γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Διαβουλεύσεις τώρα στον χώρο του. Πόσο πήρα. Οι ιδιαιτές επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που ακούσατε είναι το σφύριγμα της πρώτης μου βουζέλας που έγινε στην Κάρπαθο.
Μετά από δύο μήνες καθυστέρηση. Το ελεύθερο εκτελείται, η μπάλα στον Μάλτα, ο οποίος γυρνάει την μπάλα στα πλαίσια του fair play. Στην περιοχή του Όθους, πλάγιο out. Εκτελεί το πλάγιο δυνατά, η μπάλα πάνω στον Λίκο, μαθιά μπαλιά. Λυριστάκης, σπρώχνει εκεί, πέφτει και κάτω. Τα τελευταία 5 λεπτά, μόνο ποδόσφαιρο που δεν παίζεται τώρα. Εκτελείται. Σακέλης, Μούσης, ξανά Σακέλης. Μάλτας. Μάλτας. Περνάει. Δύο παίχτες. Μούσης. Διώχνουν οι παίχτες του Όθους. Μοσχονάς. Μοσχονάς. Κάνει λάθος. Παθιά μπαλιά τώρα. Τους παίχτες του Άρη. Σακέλης θα πάρει την κεφαλιά. Κονδύλης τον πιέζει. Κόβουν οι παίχτες του Μισοχωρίου. Νοσακέλη. Σαρής. Βασιλιώτης. Χανιώτης. Μούσης. Μούσης. Πρεσάρεται το κονδύλι. Καραμινάς, δυνατό βολέ. Ένα βολέ που προξένησε έκπληξη στους θεατές. Κόβουν όμως οι παίχτες του Όθους με τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ο νεαρός δοσεριστής. Offside, δίνει ο Λάισμαν. Η μιλήση ευθεία, ήταν 5 μέτρα. Μάλτας τώρα, ψηλά την μπάλα, Παραγιώς θα βγει. Κόβουν οι παίχτες του Όθους, ψηλά η μπάλα. Δεν απομακρύνεται πολύ, Λυριστάκης. Παναγιώτου διώχνει. Τα φώτα δεν άναψαν σήμερα στο γήπεδο, δεν ξέρω γιατί. Είπε ο Αλεξιάδης ο Νίκος γι' αυτό. Και δεν ξέρω πώς θα τα βάλουν πάνω οι άλλοι. Παθιά μπαλιά τώρα στο κονδύλι. Του μαρκάρει δε από το Σαρί. Θα βγει ο Λίκος, θα κόψει. Μούσης. Μούσης. Μοσχονάς. Μοσχονάς. Λίκος. Μεδούρης. Λέου, κόβει για τον Όθος, γυρνάει την μπάλα στον Βλάχο, αυτός ελευθερώνει, Μοσχονάς ξανά χωρίς να βλέπει για βαθιά παλιά. Παναγιώτου, Μούσης, θα κόψει ο Μούσης. Μούσης. Κάνει φάουλ ο παίχτης του Μισοχωρίου, λέει ο διαιτητής. Αλλαγή τώρα για τον Άρη. Δεν φταίει εσύ ρε, εμείς που σε πληρώνουμε φταίμε. Αλλαγή, θα φύγει ο Καμπούρης. Διώχνουν οι παίχτες του Μισοχωρίου, μπάλα στον Λυριστάκη. Λυριστάκης ελίσσεται έξω περιοχή, κάνει τρίπλες, κάνει ένα σουτ. Απελπιστικά out. Η αλλαγή που έχει γίνει. Είναι ο Κοστέτσος. Ο Μανώλης ο Κοστέτσος, ο γιος του Γιώργου του Κοστέτσου και εγγονός του Μανώλη Κοστέτσου, του γνωστού λιράρι του οργανωποιού. Μάρτας, διώχνουν οι παίχτες του Άρη. Παίζουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Λίκος κάνει μια προσπίση, περνάει, κάνει όμως λάθος πάσα, είναι παραπλάγιο out. Οι φίλαθλοι του Μισοχωρίου μετά από την νίκη επί των πυλών με 5-0 επίστεψαν ότι η ομάδα μπορεί να προκριθεί. Ήρθαν εδώ σήμερα, στην επίσημη είναι τώρα το Όθος. Μπάλα γυρνάει στον Καραμινά, ο οποίος ελέγχει, δίνει με τα χέρια στον Λίκο. Τελευταίες στιγμές του αγώνα, Λίκος στο Σακέλη, ο οποίος έχει περάσει μπροστά. Σακέλης για τον Μάρτα, πλάγιο out όμως.
παραχωρούν οι παίχτες του Όθους. Φεύγουν λοιπόν σιγά σιγά οι φίλοι του Μεσοχωρίου, οι οποίοι πίστεψαν ότι σήμερα το Μεσοχώρι θα έχει μια ανάλογη εμφάνιση και θα μπορούσε να μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά από κοντά. Χάνεται αυτή η ευκαιρία για το Μεσοχώρι που παρόλο ότι χάνει 4-2 δεν τα παρατάει. Πίσω η μπάλα στο Λύκο, βαθιά μπαλιά αυτός, θα βγει από πίσω. Φσάτς φυρίζει ο διαιτητής. Ο Βλάχος θα εκτελέσει αυτό το offside τώρα. Βαθιά μπαλιά και η λήξη του αγώνα που βρίσκει η νικήθρια την ομάδα, την ομάδα του Άρη. Με 4-2 ο Άρης Όθους θα πάρει την πρώτη θέση επάξια στον όμιλό του και προκρίνεται για τον ημιτελικό της 16ης ή της 17ης Αυγούστου.